Ναι, κατάγε η Τουρκία σε ένα πλοίο, ένα μήνα ολόκληρο και πίεσε να τους δεχτούμε εμείς κάποιους Ιρακινούς. Εμείς εδώ, όλα τα στραβά του κόσμου, εμείς εδώ όλους τους αδικημένους, εμείς εδώ όλους τους κακούς, εμείς εδώ όλους τους τυχοδιώκτες. Και τι θα γίνει τελικά σε αυτή την έρμη πατρίδα και χωρίς τον κοροφύλακα που λέτε που κατηγοράτε, θα μπορείς να κυκλοφορείς στον δρόμο, θα σου πάρουν το πορτοφόλι την ίδια ώρα. Θα σε σκοτώσουν για ένα δολάριο, για ένα κατοστάρικο. Διότι αυτό βλέπουμε. Προχτές στην Κοιμισή Θεοτόκου στο Μαρούσι έτρεξαν κάποιοι πολίτες τέτοιοι ληστές και απείλησαν να δώσει ο νεοκόρος τα χρήματα. Τα λεφτά λέει. Μέρα μεσημέρι στην κεντρική ενορία του Μαρουσίου. Και αυτός που πρόλαβε και έκλεισε την πόρτα ο νεοκόρος. Όταν δεν έχουν κανένα δισταγμό οι αναρχικοί. Μιλάτε τώρα ότι είναι κακός και ο χωροφύλακας. Φυσικά όταν ξεπερνάει τα όρια της δικαιοδοσίας του κακός γίνεται. Αλλά πέστε μου έναν υπάλληλο που είναι σήμερα καλός. Πέστε μου έναν που έχει μια εξουσία, που ασκεί μια εξουσία χωρίς υπερβάσεις. Που έχει το μέτρο. Αλλά μην κατηγοράμε. Θα αναφέρω ένα ντοκουμέντο εδώ. Η παρουσία, το πρόβλημα των ξένων. Δεν μας απασχόλησε όσον έπρεπε και από πλευράς εκκλησίας και από πλευράς πολιτείας. Η παρουσία των ξένων στην πατρίδα μας έχει μετατρέψει τις πόλεις μας σε ζούγκλες. Αυτά λένε οι αριθμοί, αυτά λέγει η αντικειμενική πραγματικότητα απέναντι στην οποία όλοι οφείλουμε να λάβουμε θέση. Στατιστικές λοιπόν επετηρίδες της ελληνικής αστυνομίας που κατηγοράτε κύριε Ραφαλίδη εσείς. Να τι λέγει η αστυνομία. Και τότε λοιπόν δεν έχουν δίκιο οι αστυνομικοί. Όταν ληστεύουν, όταν απειλούν, όταν σφάζουν στους δρόμους και λένε αστυνομικοί, ας τους να σφαγούν. Ας τους, γιατί μας κατηγοράνε. Ότι είμαστε τραμπούκιο, ότι επεμβαίνουμε, ότι είμαστε, θα λέγαμε, υπερβολικοί στην τήρηση της τάξης. Ναι. Όταν σας απειλήσουν εσάς στον δρόμο οι ληστές, τι θα κάνετε. Ποιον θα επικαλεστείτε. Ποιον. Τον παππού σας από τον άλλο κόσμο. Ή τον αστυνομικό. Το όργανο της τάξης. Να ξέρουμε, να τιμάμε και τα όργανα της τάξης μέχρι ενός σημείου να τους ζητάμε να ασκούν τα δικαιώματά τους. Γιατί λέει το αστυνομικό όργανο, ξέρεις, με απειλεί η πολιτεία ότι θα με τιμωρήσει αν κάνω χρήση του κλοπ, αν κάνω χρήση του πιστολίου, αν απειλήσω, αν του πρόσηκω τα χέρια ψηλά γιατί έχω πιστόλι και λέει δεν πάει κι εγώ. Άστος λοιπόν να σφάζονται και να γίνεται ρημάδιο η πατρίδα. Αυτό το κράτος θα κάνουμε. Λοιπόν, και συνεχίζει τώρα εδώ να δείτε ένα αποκαλυπτικό ντοκουμέντο. Μία σύγκριση λοιπόν που μας δίδει η αστυνομία, επετηρίδες ελληνικής αστυνομίας. Στατιστικές, επίσημες στατιστικές. Λοιπόν, το έτος μεταξύ έτους 1982 και 1992, δηλαδή μέσα σε 10 χρόνια, προσέξτε και εσείς κυβερνώντες, και εσείς πολιτεία, και εσείς εκκλησία, και εσύ ελληνική λαέ, πρόσεξε πού φτάσαμε. Λοιπόν, μέσα σε 10 χρόνια και μόνον, ακούσατε στοιχεία. Το 1982 είχαμε 135 ληστείες. Προσέξτε σύγκριση. 135 ληστείες το 82, 1519 το 92. Κοιτάξτε λοιπόν, δεκαπλασιασμό σχεδόν. Μετά, άλλα αδικήματα. Το 82 είχαμε 170 ανθρωποκτονίες, ενώ το 92 είχαμε 261 ανθρωποκτονίες. Διπλασιασμό σχεδόν. Μετά, 22.262 κλοπές το 82 και αντίστοιχα το 92 50.626 κλοπές. Υπερδιπλασιασμός. Αυτό το κράτος θα κάνουμε. Ζούγκλα δηλαδή. Μετά, 505 εγκλήματα ναρκωτικών το 82 και στη συνέχεια το 92 είχαμε 2.024 εγκλήματα ναρκωτικών, δηλαδή κοντά δεκαπλασιασμός. Μετά άλλο αδίκημα, 105 βιασμούς το 82, ενώ 276 βιασμούς το 92.
Λοιπόν, αναφέραμε, χάρη στατιστικής ενημερώσεως, από τις επίσημες στατιστικές επιτελείες της ελληνικής αστυνομίας, ντοκουμέντο δύο χρονολογιών, το 82 και το 92. Μέσα σε 10 χρόνια υπερδιπλασιάστηκαν τα εγκλήματα πάση μορφής, οι ληστείες, οι κλοπές, ανθρωποκτονίες, εγκλήματα ναρκωτικών και βιασμοί. Υπερδιπλασιάστηκαν, μερικά δε και δεκαπλασιάστηκαν. Επομένως, βρισκόμαστε σε ένα, λέγαμε, χάος και οδηγούμεθα σε μια κοινωνία ζούγκλας. Αυτό μας συμφέρει. Ο χωροφύλακας μας φταίει τώρα. Καλά, παλαιά κατηγορούσαν τη δεξιά εδώ και 30 χρόνια για το χωροφύλακα που τα θέτουν με το κράτος κλπ. Κλπ. Μα τι τους φταίει τώρα ο χωροφύλακας και ο αστυνόμος που είναι τόσο αξιοπρεπής, που με πολύ μεγάλο δισταγμό πλησιάζει σε έναν καυγά ή σε μια κλίση γιατί φοβάται μήπως τον χαρακτηρίσουν ότι υπερεύει τα δικαιώματά του. Και λοιπόν είναι άδικο να βρισκόμαστε σε αυτό το χάος και να είμαστε ένα κράτος που χρειάζεται να λάβει δρακόντια μέτρα για να μπορέσει να απομονώσει τα κακοποιά στοιχεία, να μπορέσει να απελάσει από την πατρίδα μας τους τυχοδιώκτες και εγκληματίες, αυτούς που σφάζουν μέσα στα σπίτια τους νοικοκυρέους και τους διακινητές ναρκωτικών και όλους τους διαβρωτές και αυτούς που παίρνουν το μεροκάματο του φτωχού Έλληνα εργάτη. Λοιπόν, τι μας συμφέρει? Ανεργία να έχουμε, εγκληματικότητα να έχουμε, αδικήματα να έχουμε, χάος και ζούγκλα να έχουμε. Δεν μας συμφέρουν όλα αυτά. Αλλά σοβαρευτούμε λοιπόν. Να προχωρήσουμε τώρα και να έρθουμε να δούμε κάποια μια απάντηση στον άθεο που λέει είναι άθεος ένας και δεν θέλει να αναγραφεί το θρησκευμά του. Μη θέλει να αναγράψει ότι είναι χριστιανός, να αναγράψει άθεος. Όμως, θα τον αναφέρω εγώ από τον Μέγα Αλέξανδρο, από τον όρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου όταν επέτυχε τη νίκη, ο οποίος ήταν βαθιά θρησκευόμενος ο Μέγας Αλέξανδρος. Μη μας πούν ότι είναι πιο οξυδερκής και από τον Μέγα Αλέξανδρο η σύγχρονη σοφή. Τι λέγει ο Μέγας Αλέξανδρος στον μεγάλο όρκο του, τον επίσημο? Τον Θεό, λέει, δεν πρέπει να τον νομίζετε σαν αυταρχικό κυβερνήτη, αλλά σαν κοινό πατέρα όλων, ώστε η διαγωγή σας να μοιάζει με την συζωή που κάνουν τα αδέλφια στην οικογένεια. Ο Θεός λοιπόν, Κύριε, εσείς που κατηγοράτε το θρήσκευμα και ότι πρέπει να είναι ταυτότητα άνευ και καμιά συνδείξεως θρήσκευμα, ο Θεός που τον αναγνωρίζει ως Θεόν ένα και ο Μέγας Αλέξανδρος των όρκων του είναι πατέρας και εμείς είμαστε παιδιά και όσο πιστεύουμε στις αιώνιες αξίες και στον Θεό Πατέρα, τόσο μπορούμε να πιστέψουμε ότι είμαστε και μεταξύ μας αδέλφια. Διαφορετικά, κάνουμε μια κοινωνία ζούγκλα, ποιος θα καταπιεί ποιον. Έχω εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την εφημερίδα, που μας λέγει για τις ελληνικές ταυτότητες, δηλαδή είναι το σκεπτικό του δευτέρου ευρωψηφίσματος το οποίο μας έστειλαν. Δεν θα το σχολιάσω γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, πρέπει να δούμε στη συνέχεια κάποια άλλα κείμενα. Είναι ένα, θα λέγαμε, μια παράγραφος, την οποία όσοι έχετε το φίλο να το προσέξετε, γιατί βρίσκονται και οι δικοί μας Έλληνες, δεν εκθέτω κανέναν, δεν αναφέρω ονόματα, αν και πρέπει κάποτε, θα λέγαμε, επώνυμα να αναφέρουμε αυτούς που δεν είναι σωστοί άνθρωποι, που τα βρήκαν έτοιμα εδώ, άλλοι αγωνίστηκαν, άλλοι θυσιάστηκαν, άλλοι έχισαν το αίμα τους να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Θα την σκλαβώσουμε και πάλι την πατρίδα, σε καμιά Τουρκιά ή σε τίποτε άλλο εχθρό. Ή θα γίνουμε, θα λέγαμε, σκλάβοι της νέας τάξης των πραγμάτων και του παπισμού και των Ιταλών, των νεοφασιστών και νεοναζιστών Γερμανών. Γιατί βλέπουμε ότι η νέο θερίο ξεπίδησε με την ενοποίηση των Γερμανιών. Ούτε μακάν μας λογαριάζουν. Όπως τις ενοποιήσεις τους μας λογάριασαν.
Μόνο τα συμφέροντά τους εξυπηρετούν οι δυτικοί. Δεν θα αναφέρω λοιπόν ονόματα ευρωβουλευτές οι οποίοι μας πρόδωσαν, οι οποίοι δεν φάνηκαν άξιοι Έλληνες. Ίσως άλλη χρονιά χρειαστεί να αναφέρουμε και ονόματα και το τι είπαν. Λένε το ίδιο τραγούδι, ότι παραβιάζεται η θρησκευτική ελευθερία, ότι διασύρεται ο ελληνικός λαός. Ποιος ελληνικός λαός διασύρεται? Κύριοι της Ευρωβουλής, δεν διασύρονται οι Ευρωπαίοι για το Κυπριακό, για το Σκοπιανό? Δεν διασύρονται οι λόρδοι τους και τα κοινοβούλια τους όταν μας πιέζουν για τα Σκόπια να τα αναγνωρίσουμε Μακεδονία και να τους παραχωρήσουμε και τη Θεσσαλονίκη? Δεν διασύρεται η Ευρωβουλή και τα κοινοβούλια των Ευρωπαίων όταν συμπεριφέρονται στους Τούρκους τόσο φιλικά και σε μας τόσο ύπουλα και δόλια και άτιμα? Αυτά να σας απασχολούν, κύριοι της Ευρωβουλής, Έλληνες, ψευτοέλληνες ευρωβουλευτές? Αυτά να σας απασχολούν? Τα δικαιά μας να κατοχυρώσετε? Και δεν είναι η ταυτότητα που σας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κανένα πρόβλημα, καμία παραβίαση. Αφήστε τα παραμύθια με τα οποία θέλετε να παραπλανήσετε τον ελληνικό λαό. Αλλά εσείς έχετε χάρη, γιατί η Εκκλησία δεν έκαμε στο καθήκον της, στο ακέραιο, να ξεσηκώσει τον λαό, να βγει στα κανάλια, σε όλα τα δημόσια κανάλια, να γράψει, να αποστομώσει κάποιους που συμπεριφέρονται με αυτή την υποπολαιότητα και μιλούν τόσο πρόχειρα, λες και τα χάφτει ο ελληνικός λαός αυτά τα παραμύθια σας. Μιλάτε μας λοιπόν για τα εθνικά μας προβλήματα και αφήστε το θρήσκευμα. Δεν είναι το πρόβλημά σας αυτό. Το πρόβλημά σας αν είναι να διαλύσουμε την πατρίδα, ντροπή σας. Αλλά ας έρθουμε τώρα στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων της 6ης Τετάρτου του 1993, στα οποία πρακτικά, πραγματικά θαυμάζουμε τους Έλληνες βουλευτές, οι οποίοι με θάρρος, με τόλμη, με πίστη, με ελληνικότητα, με συνείδηση, με συνείδηση εκπροσώπου του ελληνικού λαού μίλησαν και τους συγχαίρουμε. Δεν κάνουμε διακρίσεις χρωμάτων και κομμάτων. Η Εκκλησία ενώνει τα κόμματα σε μια ολοκληρία πανεθνική, παλαϊκή. Δεν κομματίζει η Εκκλησία. Και αν ποτέ κανένας παπάς κομματίστηκε και χρωματίστηκε, λάθος έκαμε. Η Εκκλησία παινεί όπου βρει το καλό. Η Εκκλησία ενώνει τα κόμματα και τα χρώματα να σχηματίσουμε όλο το φάσμα που λέγεται έθνος, που λέγεται Ελλάδα, που λέγεται ελληνικός λαός, περήφανος ελληνικός λαός. Λοιπόν, να επενέσουμε όλους τους βουλευτές και αυτούς που είχαν αρνητική θέση και τοποθέτηση και ξέφρασαν τη γνώμη τους μέσα στη Βουλή, μα και αυτοί όλοι είπαν κάτι το θετικό. Και αυτοί όλοι ανεγνώρισαν, δεν με παίρνει ο χρόνος, είπα πολλά στα προηγούμενα, να διαβάσω αυτολεξί κάποιες γραμμές. Ίσως, αλλά δεν έχω κάποιον αδιασμό, μην κουράσω το ακροατήριο, τους τηλεθεατές, λέγοντας για τα αυτά προβλήματα. Όμως δεν φταίμε εμείς. Μα ξαναγυρνάνε στα ίδια. Ένα πρώτο ευρωψήφισμα, δεύτερο ευρωψήφισμα, μια τροπολογία. Τώρα πληροφορούμεθα ότι νέα τροπολογία καταθέτει στην Βουλή, στο θερινό τμήμα της Βουλής, το Υπουργείο Εσωτερικών. Μα για όνομα του Θεού πια. Τι φταίμε να ασχολούμεθα και να απασχολούμε και το κανάλι αυτό, το οποίο έχει μια ποικιλία θεάματος και ακούσματος και προσφοράς. Καλλιτεχνικά, ηθοπλαστικά, ψυχαγωγικά, ιατρικά, οικονομικά και εκκλησιαστικά, εκπομπή που κάνω προσωπικά εγώ, και τόσα άλλα παιδαγωγικά θέματα και περί μουσικής και τόσα άλλα. Δεν μ' αρέσει να έρχομαι κάθε φορά στο κανάλι και να μιλώ για ταυτότητες, να μιλώ για εθνικά προβλήματα, για εθνικούς κινδύνους. Δεν φταίμε εμείς όμως, αγαπητοί τηλεθεατές.